Από αύριο όλος ο ελληνισμός ενωμένος πρέπει να αφιερωθούμε στο πραγματικό πρόβλημα, που είναι οι μεγάλες αλλαγές, οι προοδευτικές αλλαγές που χρειάζονται τόπος μας, ένα κράτος, μια δημοκρατία λειτουργική, με διαφάνεια, με αξιοκρατία, με λογοδοσία, με αποτελεσματικότητα, ώστε τα χρήματα του ελληνικού λαού, ο κόπος, το βιός του ελληνικού λαού, να αξιοποιείται με τρόπο αποτελεσματικό, δίκαιο, σωστό. Και μόνο έτσι τελικά θα μπορούμε να μιλάμε ότι δεν έχουμε ανάγκη δανειστές, δεν έχουμε ανάγκη να προστρέχουμε σε εταίρους στην Ευρωζώνη για τις ανάγκες μας. Τότε θα μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε απεξαρτηθεί, ότι είμαστε μια ανεξάρτητη χώρα που έχει τις δικές του δυνατότητες να αποφασίζει για την καθημερινότητά του. Όμως, για τις μεγάλες αυτές αλλαγές είναι στρατηγική σημασία να μείνουμε στο σκληρό πυρήνα του ευρώ. Για να μπορέσουμε ακριβώς να κάνουμε με τον ευκολότερο, τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Και η διαπραγμάτευση δεν είναι η ζαριά μιας κυβέρνησης που τα έχει βρει σκούρα. Είναι η καθημερινή, επίπονη, επίμονη, συστηματική διαπραγμάτευση, ώστε να ακούγεται δυνατά η φωνή της Ελλάδας, η ελληνική φωνή, μέσα στην Ευρωζώνη για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται και χρειάζεται βεβαίως η Ευρώπη, αλλά για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται και η χώρα. Μια φωνή ισχυρή και μάλιστα σε μια περιοχή που περνάει από γεωπολιτικές κρίσεις. Μια προστασία που εμείς χρειαζόμαστε και για τα εθνικά μας θέματα, αλλά και για τις προκλήσεις που μπορούν να έρχονται. Είναι σίγουρο ότι μια συμφωνία, μια κυβέρνηση, μια πολιτική μπορεί να αλλάξει. Όμως το να χάσουμε το στρατηγικό πλεονέκτημα της ισχυρής μας παρουσίας στην Ευρωζώνη θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα που δεν αλλάζει και δεν αλλάζει εύκολα. Γι' αυτό η παρουσία μας μέσα στο σκληρό πυρήνα μας δίνει χώρο για ελπίδα. Αυτή την ελπίδα πρέπει να την υλοποιήσουμε ενωμένοι αύριο για τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Καλή σας μέρα.